Σήμερα μπορώ να πω ότι για πρώτη φορά από την μέρα που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα αισθάνομαι στενοχωρημένος, γιατί μέχρι τώρα ό,τι αγώνα κάναμε και ό,τι παιχνίδια είχαμε δώσει μπορεί να χάναμε, αλλά τουλάχιστον είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση και την προσπάθεια που κάναμε σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα δυστυχώς αυτό που αξίζαμε και δικαιούμαστε δεν το πήραμε, καθαρά από θέμα συγκυριών. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στα χέρια μας, καταφέραμε να το χάσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους, που για μένα ο κυριότερος και σοβαρότερος όλων είναι η κούραση, η οποία ήρθε στην ομάδα μου στα τελευταία λεπτά, ότι δεν μπορούσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα μας γιατί δεν είχαμε αλλαγή στον πάγκο, και σύν τον ήλιο, ο οποίος εδώ θέλω να σταθώ στο σημείο και να πω ότι ο ήλιος ήταν εις βάρος του τερματοφύλακά μας, του Μακρυδάκη, και ο διαιτής του απαγόρευσε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να βάλει καπέλο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάποιος κανονισμός και το αναφέρει, αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο σε μια προσπάθεια όπως αυτή που κάναμε εμείς σήμερα να μην πάρουμε αυτή που μας άξιζε. Θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το έχουμε τελειώσει στη φάση του Μαραγκουδάκη, στο 1-0, σε αυτό το ανεπανάληπτο τετατέτ. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι δεύτερη φορά που το παιδί κάνει, και στον Πατούχα το ίδιο πράγμα έκανε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, είναι νέο παιδί, έχει το μέλλον μπροστά του, η προσπάθεια που κάνει είναι σοβαρή και το αξίζουν συγχαρητήρια. Όπως και σε όλα τα παιδιά, εγώ οφείλω να τα ευχαριστήσω και να τα συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνανε πάλι αυτά τα ηρωικά παιδιά, γιατί για μένα είναι ηρωικά παιδιά, να έρχονται 11, 12, 10 και 13 άτομα το πολύ να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά πολλά, και το ρεύμα πρέπει να τα προσέξει στο μέλλον. Εύχομαι στον Κουρσόνα καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι στους διοικούντες της ομάδας τους, και εύχομαι στο επόμενο ή στα επόμενα παιχνίδια αυτό που αξίζουμε σε κάποια παιχνίδια να μας το δώσει τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.